Και στο σημείο αυτό πάμε να δούμε τη βοήθεια της Αδαμαντίας Λιόλιου. Τι θα κάνει η Αθήνα, ποια θα είναι η στρατηγική της από εδώ και πέρα. Προκειμένου, ακούσαμε σήμερα τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει πως σε καμία περίπτωση δεν θα πιεστούμε όπως είχαμε πιεστεί στο παρελθόν. Η Ελλάδα προσπαθεί, Εύα, να στήσει ένα ανάχωμα σε συνεργασία με άλλες χώρες, επίσης πρώτης υποδοχής, με τις οποίες βέβαια η χώρα μας έχει κοινά συμφέροντα και μιλάμε για την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Μάλτα και ένα ανάχωμα φυσικά απέναντι στη Γερμανία, καθώς με τα νέα μέτρα που λαμβάνει οδηγούμε ουσιαστικά στο κλείσιμο των συνόρων της Γερμανίας. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει η Ελλάδα να μπλοκάρει με τη συνεργασία με τις άλλες χώρες ένα ντόμινο εξελίξεων και για άλλες χώρες που ενδεχομένως σκέφτονται και έχουν στο τραπέζι να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχη νοοτροπία και αντίστοιχα μέτρα με αυτά της Γερμανίας. Άλλωστε, πριν από λίγο, όπως μας είπε και ο Παντελής Βαλασόπουλος, είδαμε και την Ολλανδία που κινείται στον ίδιο ρυθμό με ένα νέο moratorium. Η Γερμανία λαμβάνει μέτρα που οδηγούν στο κλείσιμο των συνόρων και ουσιαστικά σε διαδικασίες εξπρες για τις απελάσεις αλλά και εξονυχιστικούς ελέγχους. Οι πληροφορίες μας λένε ακόμη και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, πέρα από αυτό, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που εξετάζει η Αθήνα είναι και αιτείται ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα κονδύλια προς την γειτονική χώρα, την Τουρκία, έτσι ώστε μετανάστες πριν φτάσουν στην Ελλάδα να μπορούν να τους διαχειριστούν οι τουρκικές αρχές και ουσιαστικά να καταφέρουν να τους οδηγούν στην πατρίδα τους, στις χώρες προέλευσής τους, καθώς μιλάμε κυρίως για μετανάστες από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, με τους οποίους ουσιαστικά η Τουρκία έχει καλύτερες διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα. Και να πούμε μόνο, Εύα, ότι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17 με 18 Οκτωβρίου θα θέσει φυσικά το ζήτημα του μεταναστευτικού που είναι πλέον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδαμαντία Λιόλιου.